Να παραμείνουμε στην επίσκεψη του Υφυπουργού Εσωτερικών, καθώς έκρουσε το κόδωνα του κινδύνου προς την αυτοδιοίκηση της Ηπείρου, καλώντας την να αναλάβει τις ευθύνες της για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ανακοίνωσε δε και τη χρηματοδότηση μελέτης. Παράλληλα, υπήρξαν και οι πρώτες αντιδράσεις προβληματισμού μετά τις ανακοινώσεις. Αυστηρή προειδοποίηση στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, καλώντας τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους στα ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων, απίφθινε από την Άρτα ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αθανάσιος Νάκος. Με το βλέμμα να στρέφεται στον ομό Ιωαννίνων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κατασκευή του ΧΙΤΑ, ο κ. Νάκος υπήρξε κατηγορηματικός, υπογραμμίζοντας πως ο περιφερειακός σχεδιασμός θα υλοποιηθεί. Ιδιαίτερα αυστηρός εμφανίστηκε ο Υφυπουργός και προς όσους δεν προχωρούν στη συγκρότηση των συνδέσμων διαχείρισης απορριμμάτων. Ο νόμος 3536 εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας όταν υπάρξει ολιγορία να ορίσει τον αναγκαστικό σύνδεσμο και να γίνει σύνδεσμος. Από εκεί και πέρα με τροπολογία που κάνουμε θα έχει το δικαίωμα ο Γενικός Γραμματέας να ορίσει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Εάν παρόλα αυτά, όπως υπάρχει γενική διάταξη, η αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού έχει ολιγορεί στο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, αλλά βεβαίως οι ευθύνες, παράβαση καθήκοντος κλπ, δεν θέλω να τα αναφέρω, δεν απαλήφονται, υπάρχουν σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι από το νόμο να κάνουν αυτά τα πράγματα, διότι οι Δήμοι έχουν, οι δημοτικές αρχές έχουν και δικαιώματα και τα δικαιώματα ικανοποιούνται από την κυβέρνηση αυτή με την τελευταία ρύθμιση για την επιστροφή των παρακρατηθέτων εδώ και χρόνια και έκτακτη χρηματοδότηση 250 εκατομμυρίων ευρώ για το 2008. Άρα η κεντρική διοίκηση είναι συνεπής στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που ανέλαβε και για χρέη προηγούμενων κυβερνήσεων. Η τοπική